Στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας είναι η απαλλαγή της χώρας από το μνημόνιο για την οικονομία, τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, στην ομιλία του στο κλείσιμο του 8ου συνεδρίου του κόμματος και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παρέδωσε τα κλειδιά της χώρας υπογράφοντας το μνημόνιο που οδηγεί σε φαύλο κύκλο ύφεσης και καταστροφής. Να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από την ομιλία του κ. Σαμαρά. Αυτοί που υπέγραψαν το μνημόνιο μας λένε ότι τα μέτρα που περιέχει δεν ταιριάζουν, μας λένε, με την ιδεολογία τους, αλλά είναι απαραίτητα για τη σωτηρία της χώρας. Τι μας λέει ακριβώς το Πασόκ? Ότι για να σωθεί η χώρα πρέπει να παραμεριστούν οι ιδέες του Πασόκ. Αν αυτό λέει, μάλλον δίκιο έχει, γιατί είναι οι ιδέες του που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Και αυτοί που προσχώρησαν σε αυτή τη λογική και ψήφισαν το μνημόνιο του Πασόκ ως εξαπτέρυγα του Πασόκ, μας λένε ότι ήταν πράξη ευθύνης τάχα η ψήφος τους στη Βουλή. Μπράβο τους. Όλοι αυτοί οι φτηνιάρικοι μικροπολιτικοί χρεοκόπησε πια μαζί με το πολιτικό σύστημα που εξέθρεψε. Όλο αυτό το όργιο υποκρισίας και καιροσκοπισμού που έκανε τον κόσμο να συγχαθεί τους πολιτικούς χρεοκόπησε μαζί με τους αστέρες που ανέδειξε. Εμείς όμως στη Νέα Δημοκρατία άλλη πολιτική εκπροσωπούμε, την πολιτική της ευθύνης, όχι του λαϊκισμού, την πολιτική της συνέπειας, όχι του καιροσκοπισμού. Δεν μετακινούμαστε λίγο προς τα εδώ και λίγο προς τα εκεί, ανοιγόμαστε στην κοινωνία. Είμαστε κόμμα κεντροδεξιό και χτίζουμε τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Και κάτι ακόμα, χτίζουμε ένα ρεύμα πλειοψηφικό για να μπορέσουμε να τα αλλάξουμε όλα στην Ελλάδα όπως το ζητάει σήμερα η Ελληνίδα και ο Έλληνας.